Όπω ακούσατε, η δουλειά μου είναι επιχειρηματία. Αν έπρεπε να πω κάτι παραπάνω για τον εαυτό μου, ουσιαστικά, εγώ αυτό που νιώθω συνέχεια στο μυαλό μου είναι κάτι τέτοιο. Έχω συνέχεια διάφορε ιδέε για χιλιά δύο πράγματα. Συζητάγαμε πριν τέσσερα-πέντε διαφορετικά πράγματα για το τι να κάνουμε εδώ, τι να κάνουμε εκεί, τι να κάνουμε για το άλλο. Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλή φάση. Το μόνο κακό είναι ότι επειδή πάω και τα κάνω μετά, περίπου το 70% αυτών αποτυχάνουν. Ε, αυτό έχει το εξή ενδιαφέρον και, και, επειδή σε όλου σα θα, προεκύπτουν, θα προκύπτουν πάρα πολλέ ιδέε, το γεγονό ότι 70% αποτυχάνουν δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα κυνηγάμε. Ε, Κάποιο μου είχε μπει σε μια μιλία για επιχειρηματικότητα τέτοια. Ξέρετε, λέει, ε, έχω διαβάσει ότι για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση ο επιχειρηματή έχει αποτύχει άλλε τρει φορέ. Του λέω να σου πω κάτι και τα στατιστικά λένε ότι σε κάθε άντρα αναλογούν τρει γυναίκε. Εσύ έχει τρει γυναίκε. Μου λέει όχι. Του λέω τι σημαίνει <ΣΣ1> αυτό. <ΣΣ2> μου <ΣΣ1> λέει τι. Του λέω ότι μάλλον κάποιο κλέβει. Τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να αποτύχει πέντε φορέ για να πετύχει μία. Μπορεί να κάνει πέντε για να πετύχει και τι πέντε. Διότι κάποιο άλλο να κάνει 25 για να αποτύχει και τι 25. Ή επίση μπορεί να μην έχει σημασία. Εγώ δεν το ξέρω. Έχω αποτύχει σε 70% των πραγμάτων που έχω κάνει. Αλλά τα δύο που πήγαν καλά, ευτυχώ πήγαν αρκετά καλά. Η καριέρα που σα είπανε. Ε, και άλλη μια εταιρεία που ασχολούμαι τώρα κυρίω που είναι στη Μέση Ανατολή. Κάνουμε διάφορα πράγματα γύρω από τι εκθέσει. Ε, δεν ξεκινάω σου μιλάω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για τον εαυτό μου, οπότε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. <Κι> Αλλά γιατί λοιπόν είμαι εδώ και ποιο είναι το, το point που έχει να κάνει με εσά. Το πρώτο μάθημα που πήρα ε, από την... Μάλλον το πρώτο μάθημα θα μπορούσα να πω ότι, ότι μου έχει μείνει από τα περίπου 15 χρόνια που είμαι επιχειρηματίας, είναι το ότι δεν πολύ σχεδίασα το τι θα έκανα. Ε, μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι εδώ ο φίλο μου, ο Σπύρο Μιχαλούλη, που όταν ήμουν στην Ενισεκ, σαν αρκετού από εσά, μόλι τελειώσαμε, ε, ξεκίνησα μαζί με το Φάντο Ρήγα, το μου στην καριέρα, ξεκινήσαμε την εταιρεία. Δεν πολύ ξέραμε και πολλά πράγματα. Η ιστορία, μπορεί κάποιοι από εσά να έχετε ακούσει, ήταν ότι ε, ένα. Απόγευμα, όταν είχα τελειώσει από την ΕΣΕΚ, ή κάτι χάζευα, κάτι περιοδικά. Και λέω: Γιατί δεν κάνουμε ένα δωρεάν περιοδικό κι εμεί για τη σχολή, για τα παιδιά που τώρα τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Μάλλον που, που τώρα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, συγγνώμη, και δεν ξέρουν τι να κάνουν κτλ. Οπότε παίρνω το φάνη τηλέφωνο, του λέω: πω, Να σου πω, να κάνουμε μια εταιρεία. Μου λέει: Αμέ, ήμασταν 22. Και δεν είχαμε φράγκο επίση. Ούτε οι γονεί μα είχαν λεφτά ιδιαίτερα, ήταν μια μέση οικογένεια. Μου λέει μέσα, του λέω: Έχει 100.000 δραχμέ, ε. προσέξτε, 300 ευρώ ο καθένα. Έχει 300 ευρώ, α σήμερα. Μου λέει: Έχω, του λέω: Ωραία, αλλά αύριο να το συζητήσουμε. Το κλείνουμε, παίρνουμε τα 5 λεπτά. Μου λέει: τι θέλει θα κάνουμε. Α το θα σου πω αύριο. δεν είμαι και εγώ ακριβώ σίγουρο τι θα του έλεγα. Οπότε λέω: Κάτσε να έχω και ένα βράδυ να το πω, γιατί μην ξεφτυλίσω τελείω. Τέλο πάντων, το... η πορεία λοιπόν προέκυψε ω εξή. Και θα πάω λίγο για να δείτε. Ε... Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω γιατί ανέφερα τέλο πάντων. Μα είχε καλέσει λοιπόν ένα χρόνο μετά ο Σπύρο να μιλήσουμε στο Πανεπιστήμιο τη Μακεδονία για να πούμε λίγο τα πρώτα μα βήματα ω επιχειρηματίε. Αυτό που έλεγα από τότε και τελικά περνώντα τα χρόνια το έχω συνειδητοποιήσει ότι ήταν ακριβώ ο τρόπο λειτουργία και δημιουργία πολλών διαφορετικών πραγμάτων που κάποια πέτυχαν, κάποια όχι. Ήταν ότι δεν είχαν ένα συγκεκριμένο στόχο, καμία κατεύθυνση. Και για πάρα πολλού από εσά, τελικά θα δείτε ότι έχετε μια κατεύθυνση που μπορεί να εκφράζεται από μια συγκεκριμένη ιδέα στην αρχή, αλλά όσο περνάει ο καιρό δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια πορεία που αλλάζει και έχει διάφορα βηματάκια. Για μένα η πορεία αυτή ήταν η εξή. Όταν ήμουν μικρό, ήθελα να γίνω αρχιτέκτονα. Ο νονό μου λοιπόν που ήταν αρχιτέκτονα, όταν έγινα 15, με πήρε να πάμε στο γραφείο του. Ήταν και Χριστούγεννα. Κυρνάγαμε την Αθήνα σε ένα ταξί. Φωτισμένη Αθήνα, ωραία κτλ. κτλ. Ε, μιλάγαμε και με ταξί. Ήταν ωραίο τύπο από την Κρήτη, έλεγε διάφορα εκεί, αστεία κτλ. Μόλι είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ και την έννοια των χρημάτων. Οπότε, στο τέλο λοιπόν, αφού περάσαμε πολύ ωραία στον τάξη, τον πληρώνουμε κι στον τύπο. Λέω ρε το πολύ ωραία δουλειά. Θα γίνω ταξιτζή. Διότι κάθεσαι, κάνει βόλτε εδώ στην Αθήνα, τα λε ωραία με, τα... με του πελάτε, στο τέλο πληρώνει κιόλα. Και δεν σκάγει τίποτα, εν πάση περιπτώ. Οπότε δεν ξέρω να κάνει ταξιτζή εδώ πέρα. λοιπόν, αλλά επειδή πάντα σκεφτόμουν και μεγάλα πράγματα, λέω γιατί να γίνω μόνο ταξιτζή, θα κάνω ένα στόλο από ταξί. Οπότε θα γίνω στέλεχο. Θα βγάλω. Θα, Τέλο πάντων, θα μεγαλουργήσω ω μεγάλο τάξη, <χι> ε... Αλλά λέω εντάξει, κάτι πρέπει να σπουδάσω κιόλα. Θα πάω στο Πανεπιστήμιο να πάω στην Σόε. <στονίκριο> την οποία δεν τελείωσα παρεμπιπτόντω ποτέ, διότι ξεκινήσαμε την ε, ε, ιδέα. Θα γίνουμε βαρών το Μίντια. Με το Φάνη, θα κάνουμε μια σειρά από δωρεάν περιοδικά, θα θεσαυρίσουμε κτλ. κτλ. Το στο πρώτο πήγε πολύ καλά. Πιο καλό φοιτητή το λέγαμε. Το δεύτερο πήγε άπατο ε, στην αρχή. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμως, εντάξει, τελικά βγήκε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε το ίντερνετ. Το, ενώ όχι όλο το ίντερνετ. Ε, το, Ε, ενώ καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι το ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει, οπότε αποφασίσαμε ότι θα γίνουμε ίντερνετ startupers. Κάναμε την καριέρα, πήγε πολύ καλά. Στην πορεία την πουλήσαμε. Όταν την πουλήσαμε, γνώρισα και του Αμερικάνου εκεί που αγοράσαν την εταιρεία. Λέω: Ωραία, φας, θα γίνω διευθυντή πολυεθνική. Ε, ψιλοβαρέθηκα τέλο πάντων, δεν βγήκε κιόλα το project. Οπότε έπλεξαμε με την άλλη εταιρεία που σα είπα τώρα, που είχε προκύψει από τι μέρε καριέρα που οργανώναμε κτλ. Και, τα λοιπά. και ξεκινήσαμε να κάνουμε εκθέσει. Πετακόμουσα κιόλα στη Μέση Ανατολή, μάλλον στο Ντουμπάι αυτή την περίοδο. Πήγαινα και πολύ στη Σαουδική Αραβία, που είναι το χειρότερο μέρο στον κόσμο τέλο πάντων. <laughs> ε, παράλληλα, πριν από δύο χρόνια, με κάτι φίλο ανοίξαμε ένα μπαρ. Και επίση εκεί δούλευα και, και για ένα βράδυ την εβδομάδα, δούλευα και ω DJ. Κατά βάση όμω, <laughs> είναι αληθινή ιστορία, δέστε, δουλεύω. Κατά βάση αυτό που θέλω να κάνω, όπω έλεγε ο κύριο Νικολάου εδώ από την Ασοένη, θέλω να γίνει και δάσκαλο τελικά κάποια στιγμή. <laughs> Άμα το δει αυτό όλο μαζί, δεν μοιάζει και πολύ οργανωμένη καριέρα. Δηλαδή, α το πω λίγο γρήγορα. Μισό άτομα δουλεύει γιατί το έχω κάνει ωραία. Ναι. Μικρό ήθελα να γίνω αρχιτέκτονα. Μετά ο νονό μου πήγε με ένα ταξί και ήθελα να γίνω ταξιτή. Μετά είπα θα κάνω στο όλο το ταξί και θα γίνω στέλεχο. Μετά ε, με το φάνη αποφασίσαμε να, κάνουμε, να γίνουμε βαρώνιτο media και τελικά μπλέκαμε το Ιντερνετ και έγινε ένα Ιντερνετ startup. Entrepreneur. Μετά πουλήσαμε την εταιρεία και ήθελα να γίνω CEO τη Πολυεθνική. Αλλά τελικά άνοιξε μια άλλη εταιρεία που έκανε εκθέσει στη Μέση Ανατολή. Τι σχέση αυτό. Και τελικά ανοίξαμε και ένα μπαρ και από bar, το μπαρ ήθελα να γίνω Τελικά όμω ήθελα να δάσκαλο. Και είναι το συμπέρασμα δεν προγραμμάτισα την καριέρα μου. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί σα το λέω σε εσά, Σα το λέω εσά για τον εξή λόγο. Η περισσότεροι από εσά που είστε, ξέρω εγώ, 20, 22, 23, 25 χρονών, κάτι τέτοιο, δεν είναι ανάγκη να αγωνιάτε γιατί πω πω, δεν έχω σκεφτεί ακριβώ τι θα κάνω στην καριέρα μου. Είναι λογικό το Εγώ ακόμα δεν έχω σκεφτεί, όπω μπορεί να καταλάβετε. Πιθανότητα να ξαναμιλήσω σε 5 χρόνια έχω άλλο δύο διαφάνειε. Να σα λέω να έχω γίνει μαθηματικό. δύσκολο, αλλά τέλο πάντων. Το δεύτερο μάθημα λοιπόν είναι το εξή. Είχα μια μέθοδο που τη λέμε η μέθοδος Καρεσκάκη. Η μέθοδος Καρεσκάκη είναι η εξή. Είναι πόσοι είναι οι Τούρκοι, ρε, Παντελή, είναι 5.000. Εμεί πόσοι είμαστε, είμαστε 10. Πάμε να του φάμε. <laughs> Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει σκέφτεσαι μεγάλα πράγματα. Ε, αυτό που διαπίστωσα και αυτό είναι και αρκετά πρακτικό πράγμα. Ε, τα funds, τα μεγάλα funds, δουλεύουν κυρίω, χρηματοδοτούν μεγάλα project. Γιατί? Γιατί τον ίδιο χρόνο που θα σου φάει. Εμένα, τον ίδιο χρόνο που μου πήρε να κάνουμε ένα μπαρ, το οποίο πήγε και άπατο, ωραία περάσαμε, αλλά πήγε άπατο, τον ίδιο χρόνο μου πήρε και να φτιάξω την εταιρεία τώρα στο Ντουμπάι, η οποία είναι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία και πάει και αρκετά καλά. Γιατί, Γιατί ένα project είναι ένα project. Άρα, όσο χρόνο και να ασχοληθεί με το ένα, ασχολείσαι και με το άλλο. Το χρόνο που τρώνε τα παιδιά που διοργανώνουν το TED, το, το TED εδώ, πιθανώ περίπου πάνω, πάνω, πάνω κάτω ο κάτω χρόνο που διοργανώνουν το μεγάλο TED στην Αμερική. Γιατί, Γιατί είναι ένα πράγμα από μόνο του. Ε... Οπότε, αν να σκεφτείτε κάτι, σκεφτείτε κάτι μεγάλο. Πολλέ φορέ αυτό κάνουμε μια πλάκα με κάτι φίλου, ότι λέει κάποιο, ξέρω εγώ, γιατί υπό, τι να είμαστε τώρα εδώ στη σχολή, ξέρω κάνω μάθημα, να μην πήραμε ένα καφέ. Και πάντα κάποιο δεν από την παράλληλα λέει, να σου πω κάτι. Αν είναι αφού είσαι εδώ και κάνει αυτό. Άρα δεν κάνει αυτό που ονειρεύεσαι. Αυτό που ονειρεύεσαι, καλύτερα να είναι μεγάλο. Γιατί να πει λοιπόν, γιατί να είμαστε στο μάθημα, να μην είμαστε εδώ απ' έξω να πίναμε ένα καφέ. Καλύτερα να πει, γιατί να είμαστε στο μάθημα, γιατί να μην είμαστε ζάμπλουτοι, φοβεροί τύποι και να είμαστε στην Καραϊβική και να κάνουμε μπάνιο. Το ίδιο κάνει. Όνειρο είναι το ένα, όνειρο και το άλλο. Καλύτερα λοιπόν να ασχοληθεί με ένα όνειρο και να κυνηγήσει ένα όνειρο που είναι μεγάλο, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί να κάνει μια διαφορά. Τώρα, ποια σχέση έχει αυτό με, το... με εδώ που είμαστε και αυτά που συζητάμε. Το Think Big ξεκινάει από το Think. Τι σημαίνει Think. Think σημαίνει και παρεπτώση, συγγνώμη που το έχω αγγλικά. Αρχικά σκεφτόμουν να μιλήσω αγγλικά, αλλά τελικά. λέω θα μιλήσω ελληνικά. Και α μην μπέξει το βίντεο, θα βάλω υποτίτλου. Okay. Το κάνετε εκεί στο Skype. Ε, λοιπόν, ε... <laughs> <laughs> Άρα, ποιο είναι το θέμα του, του να σκεφτόμαστε. Το θέμα του να σκεφτόμαστε είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε λίγο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Δηλαδή, σήμερα. Όλοι γκρινιάζουν για την πραγματικότητα που ζούμε και η γενιά σα που σα κλεβούμε τα όνειρα, οι παλιότεροι ή ακόμη παλιότεροι κτλ. Α το δούμε όμω μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Ο πατέρα μου γεννήθηκε το 1933 και η οικογένειά του ήταν από την Αμάσια του Πόντου. Ε, ήρθε από τη δράμα που είχαν πάει και μέναν τέσσερα άτομα κάτω από μια σκάλα. Ήταν μουσικό σπούδασε, δεν είχαν να φάνε αυτά. Και δεν ήταν, δεν ήταν η οικογένεια, ήταν η απλή οικογένεια των προσφύγων που προφανώ δεν τα πολύ καταφέρνει. Ναι, είχαν αρκετά λεφτά να τον βάλουν σε ένα λεωφορείο και να το στείλουν εκεί και να του στέλνουν κάθε τόσο να φάει. Αλλά ξαναλέω, μέναν τέσσερα άτομα κάτω από μια σκάλα. Σήμερα, όλοι εσεί εδώ έχετε ωραία κινητά, είστε στο Twitter, είστε στο Facebook, είστε στο TED, φάγατε ωραία τυράκια και σούσι. σούσι. Δηλαδή, για το Θεό, εντάξει. Ταξιδεύω πάρα πολύ στην Ινδία και το μέρο είναι χάλια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι άνθρωποι μένουν στον δρόμο, τρώνε από τα, από, τα, πώς το λένε, από τα χώματα. Δηλαδή, αν θέλει κανεί να δει πραγματικά άσχημε καταστάσει, δεν βλέπει την Ελλάδα του σήμερα. Βλέπει την Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια ή βλέπει πάρα πολλά μέρη στον υπόλοιπο κόσμο του σήμερα. Άρα, αν θέλουμε να γκρινιάξουμε, καλό είναι που και που να κοιτάμε και λίγο κάποια άλλα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχει περιβόητη κουβέντα αυτού του 99%. Που το 1% του κόσμου λιμένεται τα πάντα και υπάρχει το καημένο 99% που ε, αδικείται. Αλήθεια είναι, με τη διαφορά ότι εμεί εδώ, τουλάχιστον εσεί που είστε εδώ μέσα σήμερα, μπορεί να μην είστε το 1%, αλλά πιστεύω ότι είστε γύρω στο 5%. Δηλαδή, και πάλι έχετε 95% του κόσμου του πλανήτη μα σήμερα, δεν λέω καν πριν από 10 χρόνια. Που στην τελική ανάλυση είναι πολύ χειρότερα από εσά. Οπότε, σκεφτείτε λίγο αυτό. Βρήκα και ένα ωραίο στατιστικό στο Google. Άδω να θα παίξει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ε, εδώ είναι η Ελλάδα με τον μπλε. Δεν ξέρω, φαίνεται Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, BRICS, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία. Είναι αποπληθωρισμένο το εθνικό εισόδημα. Εμείς είμαστε σήμερα εκεί που ήμασταν το 2004. Δηλαδή, το 60 που ξεκινάει, ήμασταν στο ένα δεν ξέρω τι, τι είναι περίπου, είναι το 1 τέταρτο ξέρω εγώ. Η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Ινδία. Που όλοι λένε ανάπτυξη, Ινδία 7% κάθε χρόνο κτλ. Κοιτάξτε που είναι. Άμα γκρινιάζουμε εμεί, αυτοί πρέπει να πούνε στην τελική ανάλυση. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε γι' αυτό. Act. Κάντε κάτι. Νομίζω ήταν το μήνυμα που οι περισσότεροι σήμερα το είπανε. Αντί να γκρινιάζουμε, α κάνουμε κάτι. Ο μόνο προβληματισμό που έχω πάντα όταν ακούω ομιλίε που κάποιο λέει αυτό. Φεύγω και μετά από πέντε λεπτά θα το ξεχάσω. Άρα, τι θα ήθελα να κάνετε. Με, με καταπιέζει το τέλο, σα το είπα. Εγώ θα ήθελα να ανέβω εκεί πάνω. Σηκωθείτε λοιπόν όλοι πάνω. Να κάνετε το εξή. Θέλω να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Εφόσον δεν με αφήσανε να πάω ε, εκεί πάνω, θα δω κι εγώ τα πράγματα διαφορετικά. <ΣΣΣΣ> από εδώ. Αλλάξτε θέσει. Κοιτάξτε κάπου αλλού. Αλλάξτε θέσει. Αλλάξτε τώρα. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Δείτε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Μην τα κοιτάτε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό να το κάνετε κάθε μέρα στη ζωή σα. Να σκέφτεστε κάτι άλλο. Μην μιλάτε κιόλα. Μόνο κουνηθείτε, είπα. Λοιπόν, ε, δείτε τα πράγματα διαφορετικά και κάντε ένα πράγμα. Γράψτε ένα πράγμα τώρα. Σκεφτείτε, ανοίξτε το κινητό σα. Έχετε όλοι σημειώσει στο κινητό σα κάτι, ένα μήνυμα, οτιδήποτε. Γράψτε ένα πρόβλημα που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τη ζωή σα. Αν δεν σα έρχεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, δεν έχετε μεγάλα προβλήματα. Οπότε, γράψτε στο κινητό σα το ένα πρόβλημα που σα σας προβληματίζει, σα δυσκολεύει, σα απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Γράψτε το. Έχετε Λίγο. <laughs> Γράψε το αλήθεια. Όποιο δεν γράφει δεν έχει προβλήματα. Να φύγει, ξέρω Θα κατέβω. <laughs> το γράψατε. Ποιο δεν έχει γράψει, Ποιο δεν έχει προβλήματα εδώ πέρα. Δεν έχει πρόβλημα. Εσύ, γιατί κέρδισε. Α, δεν, δεν κέρδισε. Δεύτερο βγήκε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βγήκε δεύτερο. <laughs> δεν έχει πρόβλημα. <laughs> Σούπερ, τέλεια. Ωραία. Πολύ χαίρομαι για εσά. Αυτή είναι το 1% που μα ταλαιπωρούν, ξέρετε. Λοιπόν, και θέλω να κάνετε και το εξή τώρα. Αφού βρήκατε ένα πρόβλημα, θέλω να κάνετε εξή. Βρείτε μία μικρή λεπτομεριούλα, μικρή ασήμαντη λεπτομεριούλα, η οποία μπορεί να κάνει μια ασήμαντη μικρή διαφορά σε αυτό το πρόβλημα. Και δίπλα στο προβληματάκι σα, γράψτε, μικρό... γράψτε και αυτό. Του στυλ. Είμαι χοντρό. <ΣΣ1> Δεν θέλω να γράψετε πρέπει να δυνατήσω. Θέλω να γράψετε τώρα που θα βγω έξω, δεν θα φάω από τα παγωτάκια που έχουν. <Ρι> <Ας πούμε. Ρι> το κάθε ταξίδι ξεκινάει από το πρώτο βήμα. Δεν ξεκινάει από τον προορισμό του, ούτε ξεκινάει από το να τα κάνουμε τα πάντα, να είμαστε τέλειοι κτλ. Το κλειδί είναι να κάνει μια αλλαγή και να την κάνετε τώρα. Όταν θα φύγετε από εδώ, αυτό το ένα πράγμα που γράψατε, να το κάνετε. Είστε ένα βήμα πιο κοντά από το να, από από να, να φτάσετε στον προορισμό σας και να λύσετε τα προβλήματα. Άρα. Μην ξεχάσετε αυτό που κάναμε τώρα. Κοιτάξτε τα πράγματα διαφορετικά. Μην γκρινιάζουμε. Το είπαν όλοι. Όλοι σήμερα αυτό λέγανε. Όλοι αυτό λέγανε. Απλά κάντε και το ένα, βήμα παραπάνω. Μην γκρινιάξετε. Ξυπνήστε. Κοιτάξτε λίγο κάτι διαφορετικό. Και κάντε αυτό το ένα πραγματάκι που θα σα φέρει λίγο πιο κοντά στο να λύσετε το μεγαλύτερο σα πρόβλημα. Και αυτοί που δεν έχετε, τα ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> δεν ξέρω να κάνετε. <laughs> <laughs> δεν δε, σα αφορά αυτά που λέω. <laughs> αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Έχω και δύο λεπτά.